Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στην πρωινή ατζέντα μαζί για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μια ημέρα με πάρα πολλά νέα, μια ημέρα ηλιόλουσε στο Καρπενήσι, με στην ομίχλη Λάρισα για ακόμα μια φορά, νομίζω σχεδόν μια εβδομάδα τώρα. Είναι μια εικόνα η οποία μας έχει διαλύσει κυριολεκτικά. Βλέποντας όλες αυτές τις ωραίες εικόνες από όλη την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, και λίγο έξω από τη Λάρισα, δεν είναι δυνατόν στη σπηλιά, ας πούμε, να είναι ηλιόλουσα τα πράγματα, στα Φάρσαλα και στην πόλη μέσα της Λάρισας να έχουμε απίστευτη υγρασία, απίστευτη ομίχλη εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Άλλη μια μέρα που ξυπνήσαμε, όχι αυτή την εικόνα που παρακολουθούμε σχεδόν σε όλες τις περιοχές που μας δείχνει live ο Μιχάλης Χειμονίδης, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα βάλεις και με το χειμώνα. Τρεις του μήνα σήμερα και τρεις βαθμούς ενδεχομένως, δεν ξέρω, πολύ κρύο και σήμερα. Τρεις του Γενάρη του 2023. Άντε σιγά σιγά να το πιστέψουμε και ότι μπήκαμε σε άλλη χρονιά. Δεν μας αφήνει όμως και με πολύ πολύ ευχάριστες ειδήσεις, αλήθεια, θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Και μιας και λέμε για τα καιρικά μας, 6 βαθμοί πάνω από το 0 η πόλη του Βόλου, 15 η μέγιστη για σήμερα, μια χαρά καιρός με 15 άρια, 14 σήμερα στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, όμως 2 βαθμούς πάνω από το 0 αυτή την ώρα. Δομοκός 2 βαθμοί πάνω από το 0, 14 η μέγιστη θερμοκρασία. Και για τη Λάρισα 1 βαθμός μόλις πάνω από το 0, όχι πάνω από 12 βαθμούς. Και ομίχλη, ορατότητα πραγματικά 0. Φαίνεται ότι από τις 11 η ώρα και μετά θα δούμε ενδεχομένως και ήλιο. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κρατήσει όλο αυτό με την ομίχλη σχεδόν όλη την εβδομάδα. Τι να πει κανείς. Τώρα, με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμονίδη, του Κώστα Νάτση, της Ελένας Κυριαζίδου, θα ξεφυλίσουμε σήμερα την πρωινή ατζέντα να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μια ημέρα που πραγματικά έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε. Αγαπημένη Σκιάθο, ηλιόλου στη Σκιάθο παρακολουθούμε τώρα. Όλα αυτά που βλέπετε είναι live εικόνα από όμορφες περιοχές της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Και έχουμε μια βαριά πραγματικά επικαιρότητα. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς που να μην έχει συγκλονιστεί από όλα όσα είδαν το φως στη δημοσιότητα χθες με αυτό το βρεφάκι μόλις 11 μηνών. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί με την 29χρονη Μίδια. Πώς ομολόγησε, πώς προσπαθεί να τα πάρει πίσω τώρα. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και πολλές ακόμη ειδήσεις. Και στο εξωτερικό μας δελτίο, τι έγινε χθες στην Ουκρανία φυσικά και στο Ντονέσκ. Να δούμε λοιπόν τη μεγάλη ήττα των Ρώσων και όχι μόνο. Τώρα, με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμονίδη, θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astratv.gr. Έφυγε δυστυχώς από την ζωή και ο καθηγητής Βασίλης Τσιρέπας, λέει το ρεπορτάζ. Βρέφος βρέθηκε νεκρός στο φράγμα του Ολιάκμονα, το είπαμε χθες το πρωί, συνελήφθη η μητέρα, θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Βολός της πήραν το μωρό μόλις γέννησε με εντολή εισαγγελέα. Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Λυκείου των Ελλήνων Βόλου την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στην εξοραϊστική. Και αυτά γίνονται μόνο στη Λάρισα, τραγουδούσαν ταυτόχρονα σε 2 μαγαζιά. Τελείωνε το πρόγραμμα ένας τραγουδιστής, έτρεχε με αυτοκίνητο να πάει στο άλλο μαγαζί και ξαναεπέστρεφε στο ίδιο προκειμένου να συνεχίσει το πρόγραμμα. Είναι μόνο στη Λάρισα αυτά. Εφημερίδα Ελευθερία, αποζημιώσεις 300 ευρώ αναστρέμα για μήλα της Αγιάς. Επίσης, λουκέτο για φάρμακα. Είναι ένα μεγάλο θέμα για τις ελλείψεις, θα το δούμε σε λίγο. Παρουσίασε το ημερολόγιο του, το πρόγραμμα των Θεοφανίων, τι θα ισχύει. Και αναβαθμίζονται ο κύριος Κομνός, Λαδόπουλος και ο κύριος Καλαμπάκας. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται και με τους τρεις περιφερειακούς συμβούλους. Και φυσικά πολλά πολλά ακόμη έθιμα που συνέβησαν μες στην πρωτοχρονιά. Ταχυδρόμο, συγκλονισμένη εκπαιδευτική, έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Παντελής Τσιρέπας και αλλαγή έτους με τη γρήπη. Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, κλινήρης πάρα πολλής κόσμος. Καλή χρονιά με βουτιά στη θάλασσα από τους χειμερινούς κολυμπητές, θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ και διάσημη περιπέτεια στο Πήλιο. Εφημερίδα η αλήθεια, πάμε όλοι γήπεδο. Η αναγέννηση επιστρέφει, τι λέει όλο το αθλητικό ρεπορτάζ. Πολιτισμός, επίσης για την περιφέρεια, παράταση
όσον αφορά και για τον αντιπεριφερειάρχη. Απόφαση ΣΤΕ για τα φόπλακα και εγκαινιάστηκε φαρμακείο, όπως λέει το ρεπορτάζ. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα νέα της ημέρας. Μετέωρα, πανέμορφη εικόνα και είχε και πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επισκεψιμότητα τα μετέωρα και λογικό ήταν έτσι, δεν το συζητώ. Τώρα, να δούμε φυσικά τι γίνεται και με όλα τα τοπικά μας νέα, αφού δούμε βεβαίως τι γίνεται με αυτό το μωρό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πολύ άσχημη είδηση, βαριά, και δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό το τραγικό συμβάν με το μωρό, μόλις 11 μηνών. Πώς λοιπόν η μητέρα οδήγησε τελικά τις αστυνομικές αρχές στο φράγμα του Αλιάκμονα, εκεί όπου λήγησαν πραγματικά οι αστυνομικοί στο θέαμα ενός βρέφους, 11 μόλις μηνών, λίγο πριν κλείσει το έτος, και δυστυχώς η μητέρα του, όπως όλα δείχνουν, η ίδια επιμένει ότι δεν είναι αυτή η οποία σκότωσε το παιδί της. Ωστόσο, είναι αδιάστατα πια τα στοιχεία, η αστυνομική είναι πεπισμένη ότι είναι η ίδια η οποία οδήγησε στο θάνατο το μικρό μωρό, γιατί και η διαδρομή που ακολούθησε με το ταξί, η ψυχραιμία της που είχε, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νοσηλευτεί τουλάχιστον 10 φορές σε ψυχιατρικές κλινικές, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν σε αφήνει και πολλά περιθώρια αν σκεφτείς κάτι άλλο. Γονείς οι οποίοι δεν ζούσαν μαζί, ούτε είχαν παντρευτεί, υπήρχε αυτό το παιδί, ήθελε να το αναγνωρίσει ο πατέρας, έγιναν πολλές προσπάθειες σύμφωνα με τον ίδιο, ο οποίος δηλώνει συγκλονισμένος. Έβλεπα, λέει, ένα περιποιημένο, χτενισμένο μωρό, το πήγαινε στο γιατρό, ταϊσμένο, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, δεν είχα δει κάτι, ούτε καν γνώριζα ότι η ίδια είχε νοσηλευτεί παλαιότερα σε ψυχιατρικές κλινικές. Δυστυχώς, είναι μια είδηση που μας σοκάρει. Και θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχουμε λυγίσει όλοι με αυτή την είδηση. Και βεβαίως τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ακόμη πιο αποκαρδιωτικά και δεν αξίζει να μπούμε και σε λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σοκαρισμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο την υπόθεση με το 11 μηνών μωρό που βρέθηκε νεκρό στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα. Η μητέρα του αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Βέρειας, ενώ έχει ήδη ομολογήσει ότι αυτή το άφησε στο φράγμα. Το μόλις 11 μηνών κοριτσάκι εντοπίστηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέρεια το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Περαστικοί αντίκρισαν το άψυχο κορμάκι του μέσα στα παγωμένα νερά και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κορμάκι του εντοπίστηκαν τα κομματιές από ζώα, ενώ έχει παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η τραγική αυτή υπόθεση ξεκίνησε σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμή στην παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν η 29χρονη μητέρα έφυγε με το κοριτσάκι από χωριό της Αλεξάνδρας Σημαθίας, όπου ζούσε με τους γονείς της, και επέστρεψε την επόμενη ημέρα χωρίς το βρέφος. Η οικογένειά της την ρώτησε πού ήταν το μωρό και εκείνη δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, γεγονός που τους προβλημάτισε και το ανέφεραν στις αρχές. Μετά από εξονυχιστικές έρευνες, το άψυχο κορμάκι του μωρού εντοπίστηκε να επιπλέει στα παγωμένα νερά του ποταμού τις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Βέρεια συνέλαβαν τη μητέρα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Η σωρός του βρέφους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Νάουσας για να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση. Και λες, ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρότατα ψυχιατρικά έτσι, προβλήματα, γιατί όπως είπαμε νοσηλεύτηκε αρκετές φορές σε ψυχιατρική κλινική, αναρωτιέσαι, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο συγγενικό φιλικό περιβάλλον να πούνε μία γυναίκα η οποία έχει νοσηλευτεί τόσες πολλές φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα να μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί, σου λέει παίρνω το παιδί και φεύγω από το σπίτι και εσύ μένεις ήσυχος χωρίς να έχεις αυτή την ανησυχία, πού πάει με αυτό το μωρό παραμονή πρωτοχρονιάς. Και γιατί αυτή η γυναίκα ενώ αντιμετώπιζε τόσα σοβαρά προβλήματα ψυχιατρικής φύσης ήταν το μωρό στα χέρια αυτής της γυναίκας. Είναι πραγματικά από τα πολύ πολύ δύσκολα και από τις λίγες φορές που παίρνω θέση σε ένα θέμα, γιατί εδώ μιλούμε για ένα βρέφος, μιλούμε για μια ψυχούλα που αν δει, αν διαβάσει κανείς, πραγματικά δεν μπορώ να συγκινούμε και μόνο σε σκέψη, αν δει κανείς την ιατροδικαστική πραγματικά έκθεση, θα κλάψει. Θα κλάψει πως αυτό το μωρό έπεσε στα παγωμένα νερά του φράγματος του Αλιάκμονα, ζωντανό. Πραγματικά είναι ασύλληπτο. Πού ήταν αυτοί οι γονείς, αυτοί οι γονείς αυτής της κοπέλας, να κρατήσουν το παιδί, να το απομακρύνουν ενδεχομένως και από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα.
και ρίχνω ευθύνες για πρώτη φορά πραγματικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ότι η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν μπορεί λοιπόν στα χέρια αυτής της γυναίκας να αφήνεις ένα μωρό και να σου λέει ότι φεύγω από το σπίτι, πάω να κάνω την πρωτοχρονιά, να περάσω πρωτοχρονιά μακριά από το ασφαλές, αν θέλεις, περιβάλλον, γιατί άντε, λες, στο σπίτι έχω και μια... μπορώ να δω, αν και σε δευτερόλεπτο μπορεί να συμβεί το κακό, ακόμη και στο ίδιο το σπίτι. δεν ξέρω, η ψυχραιμία αυτής της γυναίκας, έβλεπα και τις δηλώσεις και του οδηγού ταξί που την πήρε από τον Αλιάκμονα λίγη ώρα πριν, είχε πετάξει το μωρό της στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα και στο Φράγμα, απίστευτη ψυχραιμία, η οποία μετά λέει επέστρεψε στο ξενοδοχείο και έκανε ρεβιγιόν σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Την άλλη μέρα που ρώτησαν οι γονείς της πού είναι το μωρό, έδινε έτσι διφορούμενες απαντήσεις με αποτέλεσμα να κληθεί αστυνομία και την συνέχεια την ξέρετε. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Δεν πήγε καλά το 2023 αυτή τη σύγχρονη μύδια, την 29χρονη γυναίκα, που μόνο και μόνο να μπει κανείς στο προφίλ της στο Facebook θα καταλάβει ότι εντάξει, υπήρχε πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα. Μόνο και μόνο, επαναλαμβάνω, αν δει κανείς τις φωτογραφίες τις οποίες ανέβαζε και τη ζωή ενδεχομένως που έκανε η ίδια. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, είναι αδιάστατα πια τα στοιχεία που οδηγούν τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές στο να πιστεύουν και να είναι πεπισμένοι ουσιαστικά ότι η ίδια έτσι οδήγησε το παιδί στο θάνατο. Πάμε στα υπόλοιπα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις προκλητικές έτσι δηλώσεις. ΑΚΑΡ, σίγουρα τα πράγματα δυσκολεύουν όσο προχωρούν προς την κάλπη και στην Τουρκία. Δεν μας κάνει πλέον τίποτε εντύπωση με όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ξέφυγε για άλλη μια φορά ο Χουλουσί ΑΚΑΡ. Αυτή τη φορά δεν αμφισβήτησε την ΑΟΣ του Καστελόριζου, την ελληνική κυριαρχία στα νησιά. Τώρα κατηγορεί την Ελλάδα ότι θέλει να καλύψει σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλει να αυξήσει την ένταση με την Τουρκία. Προκλητικά ξεκίνησε το 2023 από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί ΑΚΑΡ, που για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιτίθεται στην Ελλάδα. Σε νέες του δηλώσεις σήμερα το πρωί, κατά την επίσκεψή του στη μελλοντική ναυαρχίδα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων TAV CG Anadolu κατηγόρησε την Ελλάδα ότι πνίγεται στα σκάνδαλα και για να τα καλύψει τα βάζει με την Τουρκία. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας έκανε έμεση αναφορά στα δημοσιεύματα παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου, μιλώντας για υποκλοπές, αλλά και στην υπόθεση Καϊλή, κάνοντας αναφορά σε διαφθορά. Υπάρχουν πολλά σκάνδαλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το σκάνδαλο υποκλοπών, το μεταναστευτικό σκάνδαλο διαφθορά. Υπάρχουν επίσης αποτυχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που η ελληνική γνώμη το έχει προσέξει. Για να τα καλύψουν όλα αυτά, ελπίζουν να αυξήσουν την ένταση με την Τουρκία, είπε ο Χουλουσί ΑΚΑΡ. Η δήλωσή του ανέβηκε στο λογαριασμό του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, συνοδευόμενη από πλάνα της νέας ναυαρχίδας της Τουρκίας. Στο νέο του παραλήρημα, ο ΑΚΑΡ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι όλο κλαψουρίζει και προσπαθεί να αποτρέψει και να σαμποτάρει τις διαβουλεύσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Άγκυρα. Η Ελλάδα είπε όχι μόνο δεν θέλει να γίνουν αυτές οι συνομιλίες, αλλά προσπαθεί επίσης να τις αποτρέψει και να τις σαμποτάρει, είπε. Κατηγόρησε επίσης την Αθήνα ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως θέματα που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν και με την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, όσο πλησιάζουμε προς τις τουρκικές εκλογές, τόσο περισσότερες τέτοιες εικόνες και τέτοιες προκλητικότητες θα βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας. Την ίδια ώρα, ο Πούτιν ψάχνει να βρει ευθύνες για τα όσα συνέβησαν στο Ντονέσκ. Πραγματικά είναι από τις πιο αιματηρές επιθέσεις. Οι Ουκρανοί, οι στρατιώτες και βεβαίως ο Ζελένσκι είπε ότι εμείς ευθυνόμαστε για όλα όσα συνέβησαν στο Ντονέσκ, μάλιστα 2 του μήνα, μια ημέρα αφού του μπήκε νέα χρονιά, που θα περίμενε κανείς κατάβαση του πυρός να σταματήσει, να έχουμε ειρήνη, να μπούμε σε μια κανονικότητα, που δεν νομίζω ότι ποτέ θα είναι ίδια, σε καμία περίπτωση. Δεν το συζητώ για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, έτσι, γιατί μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, για χιλιάδες, αν δεν είναι χιλιάδες, θα είναι σίγουρα εκατοντάδες σπίτια. Εδώ ισοπεδώθηκαν ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Δεν ξέρω πότε και αν θα καταφέρουν να ορθοποδήσουν και πάλι. Και την ίδια ώρα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, προφανώς έχουμε την ενεργειακή κρίση. Επαναλαμβάνω, ακόμη και σήμερα που τόσο πολύ το θέλουμε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε τουλάχιστον 2-3 χρόνια το λιγότερο ακόμη ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Τώρα, με τις ελλείψεις των φαρμάκων δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά έχουμε φοβηθεί, έχουμε ταρακουνηθεί όλοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας
Και σύμφωνα με τους επιστήμονες θα κορυφωθεί το κύμα της γρίπης το Γενάρη, αυτόν τον μήνα, όταν έχει τόσες μα τόσες μεγάλες ελλείψεις στο αμοξύλ, το 500 που θεωρείται η αντιβίωση για τα παιδάκια, που είναι έτσι το πιο γνωστό αντιβιωτικό για τα παιδάκια, είναι σε μεγάλη έλλειψη, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει. Από την άλλη θα περίμενε κανείς ο Υπουργός να πει τι, έλεγχος. Τι γίνεται, τι θα πει, δεν ανοίγω τις αποθήκες να κάνω έλεγχο. Τι θα πει, δίνω γενώσιμα. Αυτό δηλαδή πραγματικά είναι θλιβερό. Μην ανησυχείτε, έχουμε τα γενώσιμα. Για ποιον λόγο να συμβαίνει αυτό. Ανοίξτε τις αποθήκες, κάντε τους ελέγχους. Δεν είναι δυνατόν να διώχνουμε τα φάρμακα στο εξωτερικό και εμείς εδώ να μας λέει ο Υπουργός πάρτε γενώσιμα. Απίστευτο, πραγματικά. Δηλαδή, άκουσα τη δήλωση και δεν την πίστευα. Λέω, δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός Υγείας κάτι τέτοιο. Και μια και λέω Υπουργό Υγείας, με το ΦΕΚ του Υπουργού και την υπογραφή του, επέστρεψα χθες όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί στα νοσοκομεία, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Βεβαίως, έτσι είναι μια απόφαση που την έλαβε με rapid test να πάνε στην δουλειά τους, ωστόσο 16 μήνες ήταν εκτός εργασίας. Τώρα, πάμε να δούμε το τελευταίο αντίο στον βασιλιά του ποδοσφαίρου, τον Πελέ. Ήταν έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή για έναν άνθρωπο που άφησε τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο μαζί με την νέα διαδοχή, μάλλον την συνέχιση έτσι της προεδρίας της Βραζιλίας. 78 χρονών είναι ο πρόεδρος Βραζιλίας, νομίζω, δεν ξέρω για πόσες πια τετραετίες είναι πρόεδρος. Και την ίδια ώρα δυστυχώς στη Βραζιλία είχαμε και την κηδεία του Πέλε, μάλιστα στην ορκομοσία του Προέδρου της Βραζιλίας. Είχαμε έτσι και ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Πελέ. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, παγκόσμια συγκίνηση για τον βασιλιά του ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι αλλά και ο χώρος του ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να πούν το τελευταίο αντίο στο θρύλο του αθλήματος Πελέ. Ουρές από τα ξημερώματα έξω από το γήπεδο. Ο βασιλιάς Πελέ πέθανε και η Βραζιλία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που την ανέβασε στο ποδοσφαιρικό Everest. Η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλεμψε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός Πελέ, ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή πως ο αποχαιρετισμός στο σπουδαίο Βραζιλιάνο μέσω λαϊκού προσκυνήματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο γήπεδο της Βίλα Μπελμίρο. Η σωρός του βασιλιά του ποδοσφαίρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 82 ετών, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Albert Einstein στο στάδιο τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αμέτρητοι οπαδοί δημιούργησαν μεγάλη πομπή ακολουθώντας την νεκροφόρα, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που φορούσαν φανέλα με το όνομα του Πελέ. Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα. Το φέρετρο με τη σωρό του μοναδικού παίκτη που είχε κατακτήσει τρία παγκόσμια κύπελα εμφανίστηκε τοποθετημένο στο κέντρο του γηπέδου. Στις κερκίδες, τρεις γιγαντιές σημαίες τοποθετήθηκαν και έγραφαν ζήτω ο Βασιλιάς και Πελέ 82 χρόνια, ενώ μία έφερε την εικόνα του Πελέ με τον αριθμό 10 στη φανέλα του. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, Βραζιλιάνοι κατέφθασαν στην έδρα της Σάντος, σχηματίζοντας ουρές και περίμεναν υπομονωτικά για το ίστατο χέρι στο βασιλιά του ποδοσφαίρου. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ της 3ης 3 Ιανουαρίου. Μετά την τελετή θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει από το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ. Η σωρός του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας θα ταφεί στο μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης, δίπλα στην ακτή του Σάου Πάουλο, σε εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το παρόν μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ. Αυτά λοιπόν και με τον βασιλιά του ποδοσφαίρου. Αγαπημένη Σκύρο, παρακολουθούμε τώρα πόσο όμορφη εικόνα, πραγματικά πόσο γαλήνη αυτή η θάλασσα και πόσο καθαρός ουρανός. Το λέω και γίνομαι και γραφική πραγματικά, αλλά εμείς οι Λαρισαίοι έχουμε αγανακτήσει τις τελευταίες ημέρες με την τόση πολύ ομίχλη που βλέπουμε ήλιο και λέμε Παναγία μου να ήμασταν εκεί για να μην έχουμε έτσι αυτή την υγρασία και όλη αυτή την ασχήμια πραγματικά της ομίχλης αυτές τις ημέρες. Κάποτε είχαμε μια-δυο ημέρες, έβγαινε ο ήλιος και άντε πάλι από την αρχή. Τώρα τόση παρατεταμένη ομίχλη δεν ξαναείχαμε. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την πλούσια τοπική μας επικαιρότητα. Επίσης, κανονικότητα από σήμερα, ανοιχτά τα καταστήματα, έτσι, γιατί χθες είχαμε τα περισσότερα έτσι, να μην λειτουργούν. Πανέμορφα ηλιόλουστα Χάνια. Βλέπω συν ένα, μείον ένα, δεν ξέρω τώρα, Μιχάλη, την θερμοκρασία στα Χάνια. Αλλά σίγουρα έχει και πάρα πολύ κρύο, δηλαδή είναι ήλιος με δόντια. Αλλά δεν μας πειράζει να κάνει κρύο, αρκεί να δούμε ήλιο. Πού φτάσαμε πραγματικά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα με ηλιόλουστα Χάνια. Καλημέρα και στον κύριο Χιλέα, τις καλύτερες ευχές
Μας στέλνει και του στέλνουμε φυσικά και σε όλη την οικογένεια. Και στην κυρία Τούλα από τη Γερμανία που μας παρακολουθεί σήμερα, η Λιόλου στη Θεόπετρα Καλαμπάκας, πανέμορφη εικόνα, δεν ξέρω αν έχει και αέρα ή κουνιέται τόσο πολύ κάμερα. Πάντως, εντάξει, είναι μια χειμωνιάτικη ημέρα, γιατί και όπου έχει ήλιο έχει κρύο σίγουρα. Από την άλλη όμως, έχουμε και πάρα πολύ ομίχλη σε αρκετές περιοχές. Γι' αυτό προσοχή έτσι όσοι κινείστε, κυρίως στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Τώρα, ο καιρός με όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα μας έχει δυσκολέψει και μας έχει δυσκολέψει με την έννοια των πολλών ιώσεων πάρα πολύ. Πέρασαν δυστυχώς την πρωτοχρονιά κλινήρης, είτε με ιώσεις, είτε με κορονοϊό. Είναι αυτή η μίξη των δύο που μας έχει τρελάνει. Τα διπλά τεστ έκαναν θράψη, γιατί κάποιος που έχει τα συμπτώματα μιας κοινής γρίπης είναι και τα συμπτώματα του κορονοϊού. Οπότε καταλαβαίνετε έτσι ότι υπήρξε αυτή η ανησυχία και να ξέρει κανείς αν νοσεί από κορονοϊό ή από γρίπη. Και την ίδια ώρα δίνουμε και τον αγώνα προφανώς όσον αφορά τα φάρμακα, να βρούμε το φάρμακο που μας δίνει ο γιατρός και μεγάλο άγχος και στους ίδιους φαρμακοποιούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ιώσεις. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι γιατροί στο νοσοκομείο του Βόλου και εκφράζουν πλέον ανοιχτά φόβους ότι το κοκτέιλ λοιμόξεων και κορονοϊού μπορεί να προκαλέσει τη δεδομένη περίοδο σημαντική επιδημιολογική επιβάρυνση. Οι ασθενείς με γρίπη, σύμφωνα με γιατρούς, μπορούν να είναι μεταδοτικοί τις 3 έως 4 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Σε πανελλαδικό επίπεδο, εποχικές ιώσεις και γρίπη έχουν οδηγήσει αρκετό κόσμο, μικρούς ή μεγάλους, στο κρεβάτι αλλά και στα νοσοκομεία. Στα εξωτερικά ιατρία, συγκεκριμένα του Αχιλλοπούλιου, όπως επίσης και στα ιδιωτικά παιδιατρικά και παθολογικά ιατρία του Βόλου, καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σημαντική ροή περιστατικών με αναπνευστικές λοιμώξεις, φαρυγγίτιδες, ρινίτιδες. Με τους γιατρούς να απευθύνουν έκκληση κυρίως στους πολίτες που βρίσκονται άνω των 60 χρόνων να σπεύσουν να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Παρότι τα κρούσματα έχουν μια μικρή αύξηση, ναι. Στη Μεθ COVID έχουμε έναν ασθενή υπερήλικα εμβολιασμένο αλλά με πολύ βαριά πνευμονία από COVID. Και από εκεί και πέρα στις απλές κλίνες υπάρχει μια αύξηση, αλλά όχι κάτι δραματικό που όπως βιώσαμε τα προηγούμενους χειμώνες της πανδημίας. Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση παραμένει σοβαρή, αλλά είναι σαφώς υπό έλεγχο και το μόνο που συνιστούμε είναι επαγρύπνηση και όσο μπορούμε μέτρα ατομικής προστασίας. Την ίδια ώρα μπορεί ο κορονοϊός να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στη Μαγνησία σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει, σύμφωνα με έμπειρους γιατρούς. Οι γιατροί πάντως εκφράζουν φόβους ότι και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει επιπλέον αύξηση των κρουσμάτων όλων των αναπνευστικών ιώσεων, καθώς επίσης και της COVID-19. Αυτά λοιπόν και με τις ιώσεις. Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Σοφούλα. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Επίσης και σε εσάς, τα καλύτερα εύχομαι σε όλη την οικογένεια. Τι κάνετε, πώς περάσατε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Οικογενειακά όμορφα, Τώρα εδώ και 5 λεφτά με πήρε Δημήτρης από το Βελιγράδι, μου είπε να σας πω χρόνια πολλά. Να είναι καλά ο Δημήτρης, πόσο όμορφο το Βελιγράδι. Είχα πάει ακριβώς λίγο πριν το lockdown στο Βελιγράδι, ο δικός, πανέμορφα. Ιδιαίτερα τις γιορτές στο Βελιγράδι είναι το κάτι άλλο. Πάρα πολύ στολισμένα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και πραγματικά έπρεπε να πάτε κι εσείς, να το κάνετε αυτό το ταξίδι, κύριε Στέφανε. Έχω εδώ το σπίτι Σοφούλα, έχουμε και κάτι παιδιά εδώ Μινίκη και δεν μπορώ να φύγουμε όλοι. Α, εντάξει, κάποια στιγμή θα καταφέρετε να πάτε μια βόλτα. Α, ναι, ναι. Αξίζει πάντως, αξίζει. Κατά τα λοιπά τα τρίκαλα βούλιαξαν. Ναι. Πήγε όλος ο κόσμος νομίζω, δεν υπάρχει άνθρωπος όλη τη Θεσσαλία που να μην έχει επισκεφθεί και να μην έχουμε κάνει εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή ο Λαρισαίος στο Ατρίκαλα, ο Τρικαλινός στη Λάρισα και πάει λέγοντας. Και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλούς επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, πούλμαν που κατέφταναν σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας, πληρότητα στο 100% σε όλα τα ξενοδοχεία. Και αυτό είναι σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το τρίμηνο των Θεοφανίων μπροστά μας, έτσι. Μας, ναι, ναι, ναι. Γιατί και τώρα κάποιοι έχουν βάλει άδεια, κάποιοι σου λέει να είμαστε και λίγο πιο χαλαρά, να μην είναι πρωτοχρονιά ή δεν θέλουν να φύγουν και από το σπίτι τρεις χρονιάρες μέρες. Οπότε ακολουθεί ένα τρίμηνο ακόμη. Και βεβαίως θα πούμε και τραγούδι, να μας κάνετε ποδαρικό με τα τραγούδια έτσι εδώ στην πρωινή ατζέντα. Μάλιστα. Ναι, ναι, θα πούμε. Θα πούμε έτσι, ωραία. Θα πούμε Σοφούλα και θα το ευχαριστούμε σε όλους τους φίλους και στην κυρία Πολυξένη μέσα στις ευχές που μας παρακολουθεί. Να είναι καλά, ευχές και από μένα φυσικά. Και σε όλους τους φίλους. Και σε όλους τους φίλους πρωινής ατζέντας να μπει το 2023 με το δεξί. Να έχουμε μόνο καλές ειδήσεις αν γίνεται. Μάλιστα. Ξεκινάμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής Σοφούλα. Βεβαίως, πάμε. Πάνω βρε πάνω σε ψηλή ραχώ.
σε ψηλή ραχούλα κάθεται μια βλαχοπούλα. Και μωρέ και τη ρόκα της βαστάει, και τη ρόκα της βαστάει, προβάτα κι αρνιά φυλάει. Δύο στίχους για όλες εσάς τις όμορφες γυναίκες της εκπομπής μας, ο Φουλά. Δεν μπορέσα, μωρέ, Νταλιάνα μου, δεν μπορέσα να βρω καμιά. Καλά, κυρία Στέφανε, καλημέρα από την αγαπημένη Μαριάνθια, από την κυρία Τούλα, την αγαπημένη Μίνα, από όλους τους τηλεθεατές εδώ στην πρωινή Ατζέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μας κάνατε ποδαρικό, είστε γουρλής, οπότε μια χαρά θα πάει χρόνια. Πάντα να είστε καλά, κυρία Στέφανε, είμαστε όλοι καλά, Σοφούλα, πάντα καλά θα είμαστε όλοι. Αμήν, αμήν, υγεία, τίποτα άλλο, υγεία και όλα τα να τα καταφέρουμε. Αυτό, επιθυμούμε όλη την υγεία και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Παράλληλα έρχονται όλα, Σοφούλα, όλα. Έτσι, έτσι είναι. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Καλημέρα στα πανέμορφα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια στην όμορφη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πάμε να δούμε, μιας και είμαστε στις πρώτες ημέρες του χρόνου, να δούμε τις πρωτιές. Τις πρωτιές όμως που δεν τις λες και τις καλύτερες πρωτιές, γιατί τα πρώτα τηλεφωνήματα που έπεσαν στο ΕΚΑΒ και στην πυροσβεστική, κάθε άλλο παρακαλά τα λες. Στο ΕΚΑΒ από μέθη, τα περισσότερα τηλεφωνήματα που έγιναν ήταν από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Και στην πυροσβεστική, τι άλλο, καμινάδες. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, τα πρώτα τηλεφωνήματα σε αυτές τις νευραλικές έτσι και πολύ πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς ήταν αφιαλτικό για τους διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, ειδικά για τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, καθώς με το που άλλαξε ο χρόνος άρχισαν και συνεχόμενες κλήσεις για άτομα που είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Τα περιστατικά που είχαμε για την καινούργια χρονιά ήταν μέθη στο σύνολο και δύσπνια, δύσπνιες δηλαδή. Το πρώτο περιστατικό το οποίο βγήκε ήταν στα πρώτα 9 λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου στη Λάρισα, ήταν μέθη, άνδρας, και μετά από 2 λεπτά ξανά είχαμε δύσπνια, πάλι γυναίκα. Στο σύνολο όμως, γενικότερα στη Θεσσαλία, μπορώ να πω ότι γενικότερα κινηθήκαμε ικανοποιητικά σε σχέση με άλλες χρονιές πριν τον κορονοϊό, το ότι δεν είχαμε τροχαία δυστυχήματα. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, το ότι πλέον οι νέοι μας βλέπουν και αξιολογούν το πώς θα κινηθούν, ειδικά αυτές τις ημέρες τις γιορτινές. Να μην χάνονται άδικα νέες ζωές σε τροχαία δυστυχήματα. Τα πλεόνασμα των ασθενοφόρων δεν σταμάτησαν τη στιγμή να μεταβαίνουν σε περιστατικά μέθης που αφορούσαν στη μεγάλη πλειοψηφία νεαρά άτομα. Το θετικό ωστόσο είναι ότι δεν υπήρξαν τροχαία δυστυχήματα. Τα περιστατικά τα οποία είχαμε να εξυπηρετήσουμε στο οκτάωρο της νέας χρονιάς ήταν στο σύνολο 32. Τα περισσότερα ήταν στην πόλη της Λάρισας, στη Λάρισα, στο νομό και ειδικότερα στην πόλη της Λάρισας. Όπως σας είπα, υπήρχαν αρκετές μέθες που παραλαμβάναμε από σπίτια και όχι μόνο, και από χώρους εστίασης έτσι καταστημάτων, αλλά και γενικότερα υπήρχε έτσι ένα κλίμα το οποίο
ο κόσμος προσπάθησε να διασκεδάσει και να βγει έξω λόγω της προηγούμενης κατάστασης που είχαμε με τον κορονοϊό. Το σημαντικότερο είναι, όπως είπα και πάλι, ότι δεν υπήρχαν τροχαία δυστυχήματα και να θρηνήσουμε ζωές, ειδικά από νέους ανθρώπους, όπως συνηθίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζουμε να το καθιερώσουμε και να μην ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις. Φωτιά, ωστόσο, από καμινάδα ήταν και το πρώτο περιστατικό για την πυροσβεστική υπηρεσία της Λάρισας. Η πρώτη κλίση που δεχτήκαμε ουσιαστικά με την αλλαγή και την έλευση του καινούριου έτους ήταν μια κλίση σε καμινάδα Τζακιού. Ευτυχώς, με την άφηξη των παιδιών στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρξαν αρνητικές συνέπειες για την οικία. Το ίδιο το συμβάν το αντιμετώπισαν οι ένοικοι του σπιτιού. Για μας ήταν μια προληπτική ουσιαστικά επέμβαση και μόνο. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο αυτή την Άγια μέρα, τέλος πάντων. Όλα πήγαν τουλάχιστον καλά και ευχόμαστε τουλάχιστον να είμαστε αποτελεσματικοί από μέρος μας, αλλά να δεχόμαστε και όσο δυνατόν λιγότερες κλήσεις σε αριθμό, για να μην χρειάζεται καν η επέμβασή μας. Να σημειωθεί πάντως πως πάρα πολλοί έσπευσαν στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων της πόλης και λόγω των ιώσεων, αφού δυστυχώς είναι σε έξαρση. Εδώ είμαστε λοιπόν, να επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε? Καλή Καλά, χρονιά. Καλά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία. Ναι, ό,τι επιθυμείς. Επίσης και σε εσάς, τα καλύτερα. Καλά, και εμείς είχε έρθει η κόρη σε εμάς, κάθαμε πέρα λιγάκι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, καλά πάντως είμαστε, εντάξει. Οικογενειακά αυτό έχει σημασία, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, αυτό. Εγώ μια χαρά σας είδα περάσατε πάντως και τη σαμπάνια την ήπιατε και μια χαρά περάσατε. Ναι, να δω και την Παρασκευούλα να σου πίνει τραγουδάκι, περίμενε. Βεβαίως να μας τη δώσετε. Καλημέρα, Σοφούλα. Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Τι κάνεις, κοπέλα μου, πώς περάσαμε? Καλά, πολύ καλά, οικογενειακά, πανέμορφα με το Κατερινάκι, εντάξει, καταλαβαίνετε. Τι λέτε? Το Κατερινάκι λέω, έφαγε. Αν έφαγε, αν χόρεψε, τι να σας πω τώρα. Τίπουλα. Τα πάντα όλα είναι χορεφταρού, πολύ χορεφταρού. Χόρεψε. Αν χόρεψε, μην το συζητάτε, δεν σταματάει και καθόλου. Μπράβο, πολύ το παιδάκι, μπράβο. Εμάς ήρθε η κορούλα μας. Τέλεια. Ναι, καθίσαμε στο τραπέζι, είχαμε γαλοπούλα, είχαμε διάφορα τα σχετικά. Κάναμε πρασόπιτα. Ήπιατε σαμπάνια. Α, πού το ξέρεις? Εγώ που το ξέρω, τι δουλειά κάνω. Παπα, δημοσιογράφος είμαι, τα πάντα που βλέπω εγώ, τα πάντα όλα τα μαθαίνω. Ναι, με την αλλαγή του χρόνου αμέσως ανοίξαμε σαμπάνια. Και πολύ καλά κάνατε, έτσι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος, γεμάτη υγεία και χαρά. Μακάρι, μακάρι να τα έχει όλα αυτά που είπατε. Σαν την υγεία, Σοφούλα μου, δεν υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι... Σαν την υγεία τελικά είναι το πρώτο που θέλει ο άνθρωπος. Τι το συζητάμε, το πάνω. Αν δεν έχεις την υγεία, ώστε να τα κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Σοφούλα μου, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να χρωστάω, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να χρωστάω, θα πούμε το πάει ο παλιός ο χρόνος. Μην το συζητάτε, εννοείται. Αυτό στο χρωστάω. Έτσι, να μην χρωστάμε, δεν θέλουμε να χρωστάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Γέρε χρόνια φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Ήρθω νέος με το δώρα, με τραγούδια με χαρά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Όλα γύρω χιονισμένα, όλα γύρω παγωνιά, μα θα λιώσουν ένα-ένα με τη νέα αυτή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
Τι κι αν φύγεις μακριά μας, στην καρδιά μας πάντα ζεις. Κάθε λύπη και χαρά μας που περάσαμε μαζί. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Ναι, Σοφούλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έφυγε το 22. Και μακάρι το 23 να μας φέρει χαρά, πολύ χαρά να μας φέρει σε κάθε σπιτικό. Χρόνια πολλά και για τον Στέφανο. Χρόνια πολλά βεβαίως και στον κύριο Στέφανο και σε όλους τους τηλεθέατες. Να σου πω, Σοφούλα, μ' ακούς? Ναι, πολύ καλά, βεβαίως. Μ' ακούς? Ακούω. Αν μας ακούει ο κύριος Στέφανος, που πιστεύω ότι μας ακούει, ας με πάρει ένα τηλέφωνο. Βεβαίως, θα του πω να σας πάρει. Το μας ακούει βασικά. Πιστεύω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μας ακούει. Να με πάρει ένα τηλέφωνο, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, κοπέλα μου, τα λέμε. Να τα πείτε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κυρία Παρασκευή μου, και σε όλη την οικογένεια. Να είστε πάντοτε υγιείς και πάντοτε να μας χαρίσετε μαγικές στιγμές εδώ στην πρωινή ατζέντα. Πάμε σε ακόμη μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Είστε στον αέρα, σας ακούμε. Μήπως δεν μας ακούει η γραμμή, δεν μας ακούει η γραμμή. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Σοφούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολύ. Χρόνια πολλά, κύριε Σοφία μου. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Επίσης και σε εσάς τα καλύτερα. Ναι. Και σε όλους τους τηλεθεατές, χαρά, υγεία. Είστε καλά. Και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Πώς περάσατε? Ναι. Εδώ, οικογενειακά, Σοφούλα μου. Με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, από τον κύριο Γρηγόρη. αυτό εντάξει. Το χρυσό χέρι, το χρυσό χέρι. Είναι ένα σεφ αυτό, ναι. Είναι ο σεφ της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε για τα χαιρετίσματα, για τις ευχές σου. Τι κάνει το Κατερινάκι? Είναι πολύ καλά το Κατερινάκι, μια χαρά. Εκεί με τους παππούδες τώρα που δεν έχει σχολείο και μια χαρά περνάει. Οι γονείς, τα παιδερικά σου, Δημήτρης, όλοι καλά μάνα. Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ, οικογενειακά. Χαίρομαι. Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά είναι. Χαίρομαι, χαίρομαι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Στέφανο, την κυρία Παρασκευούλα για τα ωραία τραγουδάκια, για τις ευχές τους. Μας διασκεδάζουν και είναι και υπέροχοι άνθρωποι και οι δύο. Ναι, 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 κορίτσι μου, ναι. Θέλουμε ναι. Θετική ενέργεια, αν δεν έχουμε θετική ενέργεια, εσείς το ξέρετε αυτό. Θέλουμε θετικότητα. Δεν γίνεται, αυτό χωρίς θετικότητα. Έχουμε εσάς, μανά μου, και ανεβαίνουμε. Μας όλοι μαζί, όλοι μαζί, ψυχολογία. Χέρι, χέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Και εσείς, κυρία Σοφία μου, υγεία και το σοφάκι μου το γλυκό. Ευχαριστώ. Έτσι. Και από τα παιδιά μου χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Και με το δεξί το 2023. Στο τέλος της εκπομπής θα σε πάρει τηλέφωνο και θα ναι, πολλά. Ναι, βεβαίως, θα με πάρετε να μιλήσουμε. Εννοείται, κυρία Σοφία μου. Ναι, αγάπη μου. Τα φιλιά ναι. Και την αγάπη μου, καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης, αγάπη μου. Θα επίσης, τα πούμε σε όλο τον κόσμο. Άλλα. Υγεία, χαρά και ευτυχία η καινούρια χρονιά. Αμήν, Παναγιά μου, σε όλο τον κόσμο. Αμήν, δεν θα πει τίποτα, κορίτσι. Αμήν. Έτσι. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια. Επίσης, θα τα πούμε και εκτός αέρα. Είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι. Τους αγαπώ, τους γνώρισα μέσα από την πρωινή ατζέντα φυσικά. Αλλά έχουμε δεθεί με πάρα πολύ κόσμο. Τώρα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και με κάποιους έχουμε συναντηθεί και από κοντά. Έχουμε πει τα δικά μας. Είναι αυτή η μαγεία αυτής της εκπομπής που πέρα από την επικαιρότητα, πέρα από όλα αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά και προβληματιζόμαστε φυσικά, είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί είμαστε και άνθρωποι, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πούμε και τα δικά μας, θα πούμε και τον πόνο μας. Με κάποιους δένουμε, κάποιοι μας συμπαθούν, κάποιοι μας αντιπαθούν. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Έβηχα εγώ στον αέρα, έτριχε η κυρία Αμίνα, έπαιρνε το αυτοκίνητο, πήγαινε σε ένα φαρμακείο, μου βάζα έξω από την πόρτα του καναλιού καραμέλες, μου λέει για το λαιμό σου. Τι να πω εγώ τώρα για αυτή τη γυναίκα, τι να πω. Να μας μαγειρεύει εδώ στο κανάλι, να φέρνει τα φαγητά, να φέρνει τα γλυκά της, να φέρνει τις φανουρόπιτες που τόσο πολύ αγαπώ. Τι να πω για τόσους ανθρώπους που είμαστε τόσο δεμένοι εδώ πέρα. Πραγματικά, συγκινούμε γιατί μου έχετε δείξει πολύ μεγάλη αγάπη και ελπίζω έστω και στο ελάχιστο να έχω ανταποδώσει κι εγώ. Τώρα, πάμε σε διαφημίσεις, Μιχάλη μου. Έχει πάει και 25 και φωνάζει ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ
είμαστε λοιπόν. Επιστροφή με Ελλάδα Τρικάλων. Ηλιόλουστα Τρίκαλα. Πολύ όμορφη εικόνα. Πραγματικά. Σπηλιά και Σάββου επίσης ηλιοφάνεια. Ωραίος καιρός. Αλλά είπαμε, είναι ήλιος με δόντια. Είναι χαμηλές τις θερμοκρασίες σήμερα. Αλλά είμαστε και αρχές του Γενάρη. Δηλαδή στην καρδιά πραγματικά του χειμώνα. Τώρα, έχουμε έναρξη φυσικά της νέας χρονιάς, ωστόσο έχουμε και τα πρώτα μωρά που γεννήθηκαν για να μας δώσουν ελπίδα, να μας δώσουν χαρά, να μας δώσουν αγάπη. Πόσο ευτυχισμένα αυτά τα ζευγάρια σε κάθε πόλη ξεχωριστά. Στη Λάρισα είχαμε αγοράκι, στη Μαγνησία κοριτσάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έρχεται η ζωή για να μας δείξει ότι τα πάντα συνεχίζονται και ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Πάμε να δούμε λοιπόν την ώρα που άλλαζε η χρονιά, 45 μόλις δευτερόλεπτα με την έναρξη της νέας χρονιάς, ήρθε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι με φυσιολογικό τοκετό στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Την ίδια ώρα που οι γιατροί ήταν μακριά από τα δικά τους παιδιά, από τις δικές τους οικογένειες, ωστόσο πήραν πολύ πολύ μεγάλη χαρά από τη γέννηση ενός μωρού. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ένα υγιέστατο αγοράκι ήρθε στον κόσμο ένα λεπτό μόλις μετά την αλλαγή του χρόνου στη Λάρισα. Ειδικότερα γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στις 12 και 1 στη Μευτική Γενεολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, κάνοντας το καλύτερο ποδαρικό για το 2023. Ποδαρικό με ένα αγόρι, το οποίο γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό και το βάρος του ήταν 3.830, το οποίο είναι μια χαρά και είναι στην αγκαλιά της μαμάς. Στο πρώτο και ένα λεπτό, πόση ώρα μετά τις 12? 40 δευτερόλεπτα. 40 δευτερόλεπτα. Χαρούμενοι κι εσείς φυσικά. Χαρούμενοι κι εμείς, όπως και το ζευγάρι. Και πήγαν όλα καλά, κατευχήν. Πώς είναι αυτές οι στιγμές, δηλαδή την ώρα που γεννιέται ένα μωρό, την ίδια ώρα είστε κι εσείς στο επάγγελμα, έτσι και την ώρα. Ναι, για μας δύσκολο είναι, αλλά από τη στιγμή που έτσι παρακολουθείτε στην κλινική μας, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα δυνατά και να φέρουμε εις πέρας κάθε περιστατικό. Χαρούμενο ωστόσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς από τη μία είναι δύσκολο να εργάζεται τέτοια ημέρα, από την άλλη είναι ευχάριστο να έρχεται μια ζωή όπως το αγοράκι που γεννήθηκε 45 δευτερόλεπτα μετά τις 12. Καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέραμε ένα υγιές μωρό στον κόσμο, το πρώτο λεπτό του έτους. Πήγαν όλα καλά, είναι στην αγκαλιά της μαμάς του. Ο κ. Κουβελάς ήταν ο γιατρός που το ξεγέννησε. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στα πρώτα λεπτά με το πρώτο μωρό για φέτος. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι τις πρώτες 6 ώρες είχαμε 2 φυσιολογικούς τοκετούς στην κλινική μας. Να έχουμε καλή συνέχεια, υγεία σε όλους και να στηρίζουμε το νοσοκομείο, τη δημόσια υγεία. Η μητέρα τώρα κρατάει στα χέρια της ένα υγιέστατο αγοράκι μετά από το φυσιολογικό τοκετό. Να τη ζήσει και καλή χρονιά. Να τη ζήσει και καλή χρονιά φυσικά, να ζήσει όμως και το υγιέστατο κοριτσάκι στην Μαγνησία, στην πόλη του Βόλου που ήρθε στη ζωή και το ίδιο με την έναρξη της νέας χρονιάς. Να δούμε αυτά τα ωραία ρεπορτάζ, τις ευχάριστες ειδήσεις, γιατί θέλουν να μας κάνουν και ποδαρικό όπως καταλαβαίνετε. Το πρώτο μωράκι του νέου έτους για την περιοχή της Μαγνησίας είναι κορίτσι και γεννήθηκε σε κλινική του Βόλου. Στο ευτυχές γεγονός αναφέρθηκαν γιατροί της περιοχής του Βόλου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της υποστελέχωσης στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου. Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών, κ. Καυτούρας, τόνισε ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση πρέπει να πράξουν όσα πρέπει για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι υγεία σε όλους. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα σε πολλές παθήσεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι αυξημένες οι γρίπες, η γρίπη είναι πάρα πολύ συχνή, έχουμε μεγάλες προσελεύσεις εδώ ασθενών και όλα αυτά γιατί βέβαια δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η πρωτοβάθμια απέχει και το βάρος έρχεται όλο στα επίγοντα τα οποία πραγματικά είναι τραγικά υποστελεχωμένα με 2 γιατρούς μόνιμους αντί για 10. Και βέβαια και τους ειδικευόμενους που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, όχι κάτι το διαφορετικό με σχέση με τις άλλες γιορτές στο παρελθόν, περίπου στα ίδια επίπεδα, αυξημένη είναι η γρίπη, τα συμπτώματα του ανωτέρου αναπνευστικού, που έρχονται πολλοί ασθενείς, έρχονται γι' αυτό στο νοσοκομείο. Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, αλλά μεγάλο πρόβλημα αποτελεί. Και αυτό άκουγα και το πρωί και από την Ομοσπονδία μας, από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας, ότι η πρώτη διάγνωση και για άλλες παθήσεις και για νεοεξεργασίες και όλα αυτά γίνεται στο νοσοκομείο, γίνονται στα επίγοντα.
Αυτό δεν συμβαίνει σε καμιά προηγμένη χώρα. Αυτό πρέπει να γίνεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει λόγω της απραξίας των τελευταίων κυβερνήσεων να θωρακίσουν και την πρωτοβάθμια. Εν τω μεταξύ, ανακοπή καρδιάς υπέστη σήμερα το πρωί ένας 53χρονος Βολιώτης. Ειδικότερα μετά τις 10, ο άτυχος άνδρας ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βολού με τους θεράποντες ιατρούς να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη μεταφορά του 53χρονου στο Αχιλοπούλιο συνέδραμαν και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου, καθώς είναι υπέρβαρος. Αυτά λοιπόν τα όμορφα και τα ωραία. Και τώρα από τα Τρίκαλα θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Βλαχογιάννη. Μέχρι το Βλαχογιάννη Ελασσόνας, το χωριό μου το αγαπημένο, τα φιλιά και την αγάπη μου στην οικογένεια φυσικά, αλλά και σε όλους τους χωριανούς μου που δεν το βάζουν κάτω παρά την ενεργειακή κρίση, παρά τα όποια προβλήματα. Έχουμε κέφι και έχουμε κέφι για να συνεχίσουμε την παράδοση. Και μπράβο και στο Σύλλογο, αλλά και σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το παραδοσιακό παλιό έθιμο, τα Λοκατσάρια, που αναβίωσε και φέτος το χωριό. Γιατί, ξέρετε, χωρίς την παράδοση, χωρίς τις ωραίες αυτές εκδηλώσεις, δεν υπάρχει και συνέχιση της ίδιας ανθρωπότητας, γιατί με το παρελθόν μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον. Και πολύ χαίρομαι, γιατί βλέπω τους νέους, βλέπω άνδρες όλων των ηλικιών να θέλουν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, οι μεγαλύτεροι να μοιήσουν τους μικρότερους. Είναι μια παράδοση εξάλλου. Και θέλουν και οι μεγαλύτεροι να συνεχίσουν τα δικά τους παιδιά, να συνεχίσουν εκεί στο χωριό, να αναβιώνει αυτό το έθιμο. Το έθιμο του καλωσορίσματος, τις ευχές για την νέα χρονιά που ήρθε. Γειτονιά-γειτονιά, ντυμένοι καπεταναίοι και με τη συνοδεία ορχήστρας, είπαν τις ευχές τους στις οικογένειες, στις γειτονιές, οι γυναίκες να κεράσουν έτσι όλους όσους συμμετείχαν στα Λοκατσάρια, να διασκεδάσουν μαζί τους, να χορέψουν, να ανταλλάξουν φυσικά ευχές και το μεγάλο ραντεβού δόθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού, εκεί όπου στήθηκε ένα γλέντι για να καλωσορίσουμε το 2023. Πάμε να δούμε, για όσους ακούτε συνεχώς να μιλώ για το Βλαχογιάννη, γιατί εντάξει, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Να δείτε λοιπόν και τις ομορφιές του χωριού, αλλά και τους ανθρώπους της, τους φιλόξενους ανθρώπους που αγαπούν τόσο πολύ την παράδοση. Πάμε να δούμε λοιπόν ωραίες εικόνες. Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό έθιμο Λοκατσάρια στο όμορφο χωριό Βλαχογιαννίου του Δήμου Ελασσόνας από τον πολιτιστικό εξοραϊστικό σύλλογο του χωριού με πρόεδρο την Αγλαία Σπανογιάννη, που αναβιώνει κάθε χρόνο με μια μικρή αποχή λόγω πανδημίας. Άνδρες κάθε ηλικίας δίνονται με παραδοσιακές στολές καπεταναίοι και με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας περιφέρονται από γειτονιά σε γειτονιά σε όλο το χωριό, χορεύοντας αλλά κυρίως με πολλές ευχές για την υποδοχή του νέου έτους. Υγεία, υγεία, αγάπη, καλή χρονιά με υγεία, ευημερία, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Το έθιμο ολοκληρώνεται στην πλατεία του χωριού που ξεκινά το γλέντι με παρουσία κατοίκων του χωριού. Ωραίες εικόνες, ωραία έθιμα και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά και πραγματικά να μην ξεχνάμε τις παραδόσεις. Τώρα θα πάμε μια βόλτα μέχρι και τη Σκιάθο, έτσι όμορφα και ωραία να κλείσουμε. Το πρώτο πλοίο που έφτασε στο λιμάνι της Σκιάθου που έκανε ποδαρικό, θα έλεγε κανείς. Πάμε να δούμε και εκεί ωραίες εικόνες. Το Sporade Star της ακτοπλοϊκής εταιρείας Seajet ήταν το πλοίο που πρώτο έφτασε στο λιμάνι της Σκιάθου. Το επιβατηγό οχηματαγωγό έδεσε στην Προβλήτα σήμερα Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10 και 10 το πρωί, αφού χθες δεν υπήρξαν δρομολόγια. Τον πλοίαρχο κύριο Μάρκο Βλάμη υποδέχθηκε ο δήμαρχος Σκιάθου κύριος Θοδωρής Τζούμας, προσφέροντας αναμνηστικό δώρο στον ίδιο και το πλήρωμά του, ενώ οι ίδιοι πρόσφεραν κεράσματα των εορταστικών ημερών. Να έχουν όλοι υγεία, καλή χρονιά. Πάνω απ' όλα να βρούμε τον τρόπο ζωής μας πάλι όπως ήταν παλιά, γιατί για 2 χρόνια είχαμε τα θέματά μας, και
όλα να πάνε κατευχήν και ό,τι καλύτερο για όλους. Το πρώτο πλοίο καλό τάξιδο να είναι, καλά νέα να μας φέρνει μόνο και νούμερα καλά. Να πούμε υγεία πρώτα απ' όλα, πολλές χαρές και τύχη σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα ωραία, όμορφα, όμορφες εικόνες και έκανε ποδαρικό φυσικά και ευχόμαστε φέτος να είναι και μια καλή χρονιά και για τα νησιά μας, γενικότερα για, συγγνώμη, για τον τουρισμό που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Βλέπουμε και όμορφο Περτούλη, βλέπουμε λεωτέρα τα Χάνια, βλέπουμε ωραίες εικόνες από τη Θεσσαλία. Ένα τριήμερο ακολουθεί του Αγίου των Θεοφανίων, των Φώτων και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι του τουρισμού θέλουν πραγματικά να ανακάψουν, θέλουν να, κάνουν, να δουν ωραίες εικόνες για τον τουρισμό. Τώρα, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σήμερα στις 11 η ώρα ακόμη ένα συλλαλητήριο των αγροτών θα πραγματοποιηθεί στην Αγιά, δίνουν δυναμικό παρόν. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι τις επόμενες ημέρες, 7-8 αν δεν κάνω λάθος του μήνα, θα έχουμε και την πανελλήνια συνάντηση των μπλόκων όλη της χώρας για να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις. Μονόδρομος λένε οι ίδιοι κινητοποιήσεις, δεν γίνεται διαφορετικά, αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, πολύ χαμηλές τιμές, ακόμη και αυτά τα λίγα που πουλάνε και βεβαίως ένα κόστος παραγωγής δυσβάστακτο για τους ίδιους. 11 η ώρα λοιπόν θα βγουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα εκεί στην Αγιά για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορούν άλλο να καλλιεργήσουν τη γη τους. Εμείς με αυτή την όμορφη εικόνα από την Ελλάδα Τρικάλων, ο Μιχάλης Χειμωνίδης, ο Κώστας Νάτσης, η Έλενα Κυριαζίδου και εγώ σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο στις 8.30 ακριβώς εδώ στη φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα στις 8.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.